Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 5 Ιανουαρίου και τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Η επέλαση του νέου χιονιά είναι σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες χιονοπτώσεις, το δρυμή ψύχος και τους θυελώδεις ανέμους. Ο ηφαιστείωνας, όπως ονομάστηκε το νέο κύμα κακοκαιρίας, έχει ντύσει στα λευκά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε συναγερμό, θέλοντας να προλάβει τα χειρότερα, καθώς κανείς δεν ξεχνά τα όσα συνέβησαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας πριν από λίγες ημέρες, όταν εγκλωβίστηκαν οδηγοί για 5 ολόκληρες ώρες. Το ψυχρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει ήδη τη χώρα εξελίσσεται σύμφωνα με τις προβλέψεις από τα βόρεια προς τα νότια. Από νωρίς το πρωί, στα λευκά ντύθηκε Κοζάνη, Φλόρινα και Χαλκιδική. Από το μεσημέρι, χιονίζει σε Δομοκό και Μπράλο Φθιώτιδας, αλλά και στο Καρπενήσι. Ο ηφαιστείωνας δείχνει ήδη τα δόντια του με έντονες χιονοπτώσεις, βροχές, παγετό, τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους στο Αιγαίο θα ξεπερνούν τα 10 μποφόρ. Το σύνολο του κρατικού μηχανισμού έχει τεθεί σε επιφυλακή με στόχο να αποφευθούν τα ευτράπελα αλλά και η χαόδης κατάσταση που επικράτησε πριν από λίγες μέρες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν με μόλις 5 εκατοστά χιονιού η Ελλάδα κόπηκε στα δύο και τους οδηγούς να εγκλωβίζονται στα οχήματά τους 5 ώρες. Εχιονιστικά μηχανήματα, αλατιέρες, πυροσβεστικά οχήματα αλλά και ερπιστριοφόρο της ΕΜΑΚ είναι παρατεταγμένα στην Εθνική Οδό με σκοπό να παραμείνουν τα οδικά δίκτυα ανοιχτά. Ως γνωστόν, με απόφαση της τροχέας έχει απαγορευτεί κίνηση των φορτηγών άνω του 1,5 τόνου ωφέλιμου φορτίου στους αυτοκινητόδρομους και το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας. Συνιστούμε στους φίλους οδηγούς να έχουν εφοδιαστεί έγκαιρα αντιολισθητικές αλυσίδες, να γνωρίζουν να τις τοποθετήσουν στα οχήματά τους, καθώς θα γίνονται συχνοί έλεγχοι από τις τροχέας και σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η κίνησή τους στα οδικά δίκτυα. Στα Βίλια και στα Δερβενοχώρια, περιοχές οι οποίες δεν έχουν συνέλθει ακόμα από το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, οι κάτοικοι ετοιμάζονται πυρετοδώς για το επόμενο, προμηθεύοντας ξύλα, τρόφιμα και νερά στην περίπτωση που αποκλειστούν και πάλι. Ξύλα, σόμπες, πετρέλαιο. Λέω διάφορα τρόφιμα. Εμείς έχουμε ξύλα πολλά εδώ, έχουμε πετρέλαια βάλει για ανάγκες, κόβεται το ρεύμα, έχουμε τα ξύλα. Βίλια, Δερβενοχώρια, Εύβοια και Βορειοδυτική Αττική αναμένεται να δεχτούν τεράστια ύψη χιονιού, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι για μια ακόμη φορά θα θαυτούν στο χιόνι. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλούν να πέσει χιόνι και στο κέντρο της Αθήνας. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στο δικό δίκτυο σήμερα το βράδυ έως και αύριο τα Θεοφάνεια, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς χιονοπτώσεις αναμένονται σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θεράς Ελλάδας, της Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, ενώ ο υλικός παγετός θα σημειωθεί σε ορεινές αλλά και ημιορεινές περιοχές. Μαγευτικές είναι οι εικόνες από την Πάνιθα, η οποία έχει ντυθεί στα λευκά έπειτα από τις τελευταίες ημέρες κακοκαιρίας που έφεραν χιονοπτώσεις. Ντρόουν κατέγραψε την εικόνα της κορυφής της Πάνιθας στο ύψος του καταφυγίου Μπάφη, όπου το ύψος του χιονιού είναι σημαντικό. Το απόλυτο αλπικό τοπίο της Αττικής. Αύριο πάντως τα Θεοφάνεια θα εορταστούν με πολικό ψύχος και καλό κουράγιο σε όσους βουτήξουν για να πιάσουν το σταυρό. Πάμε τώρα στο Θανάση Κύρια, ο οποίος βρίσκεται στα διόδια Αφιδνών για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την επέλαση του χιονιά και το πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας αλλά και στα υπόλοιπα οδικά δίκτυα. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Σφυροκοπά ο ηφαιστείωνας, ο οποίος από το πρωί έχει ντύσει στα λευκά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυτή τη στιγμή τα πρώτα προβλήματα που υπάρχουν είναι στα ορεινά οδικά δίκτυα. Υπάρχουν προβλήματα στο νομό Μαγνησίας, στο Πήλιο, όπως και στους νομούς Αχαΐας και Αρκαδίας. Στις μεγάλες εθνικές οδού όπως Αθηνών Πατρών αλλά και Αθηνών Λαμίας, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει αρκετό κρύο, τσουχτερό κρύο, υπάρχει βροχή, αλλά όλα κυλούν ομαλώς. Υπάρχουν παρατεταγμένα στην Εθνική Οδό οχήματα τόσο της πυροσβεστικής όσο της τροχέας, τα οποία, όπως υπάρχουν και άλλα οχήματα, τα οποία κυριολεκτικά έχουν οργώσει κατά μήκος όλη την Εθνική Οδό, είναι σε επιφυλακή, υπάρχουν αλατιέρες, υπάρχουν λεπιδοφόρες. Εδώ βλέπουμε και ένα όχημα της νέας οδού, το οποίο ανεβαίνει προς το πέτρο από τη Λαμία. Υπάρχουν έλεγχοι από την τροχιά για να μην κυκλοφορούν φορτηγά άνω του 1,5 τόνου, και εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει απαγόρευση μέχρι και αύριο τα μεσάνυχτα σε όλες τις εθνικές οδούς, σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όπως στην Νέα Οδό, στην Κεντρική Οδό, στην Ολυμπία Οδό, στην Ιόνια Οδό
και στην Αττική Οδό. Και αυτό που έχει επισημάνει τόσο η τροχιά όσο και οι εταιρείες είναι επειδή σε λίγες ώρες θα επιδεινωθεί ο καιρός να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις ή δυνατόν να αναβληθούν. Δεν προσφέρεται γιατί θα είναι τόσο έντονες οι χιονοπτώσεις, οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Βέβαια, να έχουν προμηθευτεί αντιολισθικές αλυσίδες, όπως και να έχουν χειμερινά ελαστικά. Όπως βλέπουμε, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κίνηση τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και από το ρεύμα προς Λαμία. Δυστυχώς, Κωνσταντίνε, έπρεπε να γίνουν τα προηγούμενα στην Εθνική Οδό, να αποκλειστούν οι οδηγοί, να εγκλωβιστούν οι οδηγοί, να βάλει μυαλό ο κρατικός μηχανισμός και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να πούμε επίσης, μιας και αναφερθήκαμε για όλα αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αναμένεται το πόρισμα τόσο από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών όσο και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για να αναποδοθούν οι ευθύνες όπου ανήκουν και είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι φορείς για τα όσα κωμικοτραγικά εν έτη 2020 συνέβησαν πριν μια εβδομάδα και κόπηκε η Ελλάδα στα δύο, στο μεγαλύτερο οδικό άξονα της χώρας μας, με 5 εκατοστά χιονιού και ουσιαστικά να κόβεται χωρίς λόγο και αιτία και κυρίως έχοντας οι οδηγοί υποστεί μια μεγάλη πολύωρη ταλαιπωρία. Θανάση, φαίνεται ότι το πάθημα της Ζενοβίας έγινε μάθημα για τις αρμόδιες αρχές. Αλλά μην το γρουσουζεύουμε, ας περιμένουμε λίγο να δούμε να έρθει για τα καλά ο ηφαιστείωνας. Ελπίζουμε εμείς ότι θα ακολουθήσουν οι πολίτες, οι φίλοι οδηγοί, τις οδηγίες των αρχών. Δεν θα κάνουν άσκοπες μετακινήσεις και δεν θα δούμε τις ίδιες εικόνες όπως τις προηγούμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που περιμένουμε είναι το κράτος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το αυτονόητο, δηλαδή, να ενημερώσουμε ότι η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Χασιών και στα δύο ρεύματα, στην Μονή Κλειστών, όπως και στην Πάρνηθα, από το ύψος του Τελεφερίκ. Θανάση Κύρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Από την παγωνιά του ηφαιστείωνα θα πάμε στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, όπου η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά. Είναι καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά την αμερικανική επίθεση με πυράβλους στη Βαγδάτη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του κορυφαίου Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί και 7 συντρόφων του. Το σκηνικό δυναμητίζουν οι προειδοποιήσεις Τραμπ προς το Ιράν ότι σε περίπτωση επίθεσης σε αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη οριστεί 52 στόχοι που θα πληγούν. Οι εκατέρωθεν απειλές και εμπριστικές δηλώσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών προκαλούν παγκόσμια ανησυχία την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί υποδέχονται τη σωρό του εθνικού τους ήρωα. Οι εξελίξεις τρέχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς τώρα να επιστρέψουμε εντός συνόρων. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τους τακτικισμούς Μαξίμου στο θέμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και τις επιλογές Μητσοτάκη στην οικονομία και τα θέματα ασφάλειας, ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξή του. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός αναχώρησε για τις ΗΠΑ, όπου μέχρι την Τετάρτη θα πραγματοποιήσει σειρά κρίσιμων συναντήσεων, με κορυφαία αυτή με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει στη συζήτηση θέματα όπως η τουρκική προκλητικότητα, οι αναβαθμισμένες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στην πολιτική σκηνή. Με την ανάπαυλα των εορτών να φτάνει στο τέλος της, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισπεύσει την επανεκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, συνδέοντας το γεγονός με τη χάραξη νέας εθνικής γραμμής έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ο πρώην Πρωθυπουργός ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιλογές της στην οικονομία αλλά και στα θέματα ασφάλειας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος προέρχεται από διαφορετική πολιτική οικογένεια από τη δική μου, αλλά είναι ένας πρόεδρος που ενώνει αντί να διχάζει και εργάζεται για την πολιτική συνένεση. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να το αναγνωρίσει και κυρίως να συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα των στιγμών και να αφήσει τα προεδρικά καλλιστεία, να επισπεύσει την επανεκλογή Παυλόπουλου με μεγάλη πλειοψηφία και αμέσως μετά να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο για να συμφωνήσουμε πάνω στις βασικές γραμμές της εθνικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία. Για τα εθνικά θέματα και την προσέγγιση με τις ΗΠΑ, επισημαίνει ότι θεωρώ λάθος ότι η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο για αναβάθμιση της αμυντικής
αμυντικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε 4 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χωρίς να είναι σαφές ποια στάση θα τηρήσει ο πρόεδρος Τραμπ έναντι των τουρκικών απειλών. Και στην επικείμενη συνάντηση και κυρίως η συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, οφείλει αυτό να το ξεκαθαρίσει. Στα εσωτερικά ζητήματα, επικρίνει την κυβέρνηση για τη στάση της ελληνικής αστυνομίας και υπογραμμίζει ότι το αίτημα για ασφάλεια δεν είναι το διαβατήριο για τον αυταρχισμό. Δεν θα χαρίσουμε την έννοια της ασφάλειας στη συντήρηση. Η ασφάλεια των πολιτών είναι μια έννοια προοδευτική, γιατί χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ταυτίζουν τον νόμο με τον αστυνόμο. Για τον εκλογικό νόμο, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν συζητά και δεν θα ψηφίσει την κατάργηση της απλής αναλογικής. Κατανοώ ότι η απλή αναλογική φοβίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι γιατί φοβάται την ακυβερνησία, αλλά γιατί φοβάται για την ενότητα του κόμματός του. Κολλημένος το χθες, χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας και με την τελευταία του συνέντευξη αποδεικνύει ότι παραμένει κολλημένος το χθες. Το αύριο δεν μπορεί να περιμένει τον κύριο Τσίπρα, ούτε η Ελλάδα. Όλοι μαζί, ενωμένοι, προχωράμε μπροστά για να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Βήμα της Κυριακής φανερώνει την αμηχανία που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί τον Προκόπη Παυλόπουλο ως χθες, με το οποίο είναι κολλημένος ο Αλέξης Τσίπρας, να αναλάβει την ευθύνη και να ενημερώσει τους πολίτες για τη θέση του και να κριθεί για αυτή. Αλλά επιτέλους, στις κρίσιμες αυτές ώρες, ας πάψει τα παιχνίδια με τους θεσμούς. Θα χρειαστεί όλοι να κάνουμε μια μικρή υπομονή, κάνα μήνα περίπου ακόμα, λίγο παραπάνω, 40 μέρες. Και το πράγμα θα δρομολογηθεί τότε, θα περάσει τώρα μέσα στο Γενάρη ο εκλογικός νόμος, ο οποίος θα είναι ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει από σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει ένα εξαιρετικά γεμάτο πρόγραμμα μέχρι την Τετάρτη. Θα αφιχθεί στο Tarbon Springs της Φλόριντα, όπου θα έχει επαφές με την ελληνική ομογένεια και αύριο θα συμμετάσχει στην εορτή των Θεοφανίων. Δεύτερο σταθμός του Πρωθυπουργού είναι η Ουάσιγκτον, όπου την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ενώ επίσης θα έχει και ένα εξαιρετικά γεμάτο διήμερο πρόγραμμα επαφών και συναντήσεων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σκοπός της επίσκεψης είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως του βασικού παράγοντα σταθερότητας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, ως του κέντρου της περιοχής και ως του πλέον αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Στην κυβέρνηση, λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Τουρκία λειτουργεί αποσταθεροποιητικά, ανοίγοντας συνεχώς νέα μέτωπα, σε αντίθεση πολλές φορές με τα συμφέροντα της Δύσης, γεγονός που καταγράφεται συχνά και σε δηλώσεις σημαντικών Αμερικανών παραγόντων. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση την Τετάρτη με επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ήδη την Ελλάδα με καλό μάτι και εκδηλώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για τη χώρα. Σημαντικά θετικά μηνύματα εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι θα προκύψουν και από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Σημαντικό μέρος του προγράμματος του Πρωθυπουργού αφορά τις επαφές του με την ελληνική ομογένεια. Το Tarpon Springs στη Φλόριντα είναι μια πόλη που δημιουργήθηκε από Έλληνες, κυρίως από την Κάλυμνο και τα Δωδεκάνησα. Στην τελετή αγιασμού των υδάτων, όπου θα είναι παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, θα είναι παρόν και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Πολλά πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη. ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε θέση μάχης. Αρκετοί αναλυτές φοβούνται αρνητικές επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Στο εσωτερικό ξεκίνησαν οι πρώτοι πολιτικοί διαξηφισμοί του νέου έτους με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάζουν πειρά για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην οικονομία και θέματα ασφάλειας. Εμείς να επιστρέψουμε στο στούντιο και να καλησπερίσουμε τον βουλευτή του Νότιου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Βασίλη Σπανάκη. Κύριε Σπανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Το 2020 σίγουρα θα είναι καλύτερο από το 2019. Να έχουμε αισιοδοξία, υγεία και τύχη. Άλλωστε την τύχη τη διαμορφώνουμε εμείς. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωράει γρήγορα να υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις που είχε μέχρι σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αναχώρησε για τις ΗΠΑ της Αμερικής, έχοντας στη βαλίτσα του την ελληνική σημαία. Γιατί έβαλε για τα καλά, ψηλά, την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη με τις κινήσεις στρατηγικής, κινήσεις ουσίας που κάνουν πλέον τη χώρα μας έναν σύμμαχο που πραγματικά μπορεί να προσβλέπει οποιαδήποτε δύναμη ότι είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Και το λέω αυτό διότι βλέπουμε ότι οι εξελίξεις μας δημιουργούν μια ανησυχία, αλλά η Ελλάδα προχωράει σε συνεργασίες συγκεκριμένες και βλέπει για το μέλλον. Για το μέλλον, όπως έγινε και η συνεργασία για τον αγωγό, για τον East Med μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, όπου δημιουργεί προοπτικές για την ελληνική οικονομία, προοπτικές για την Ευρώπη και δημιουργεί, αν θέλετε, την Ελλάδα, διαμορφώνει την Ελλάδα σε έναν ενεργειακό κόμβο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει με διαπραγματευτικά όπλα στις βαλίτσες του, προκειμένου να πει ότι η Ελλάδα είναι εδώ, είναι δυνατή,
είναι ψηλά, έχει σταθερότητα, έχει μια οικονομία που κινείται ανωδικά και μπορούν όλοι να έρθουν να επενδύσουν, να έρθουν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό κλίμα μπροστά σε αυτό το οποίο παραλάβαμε και σε μια περίοδο όπου βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλές ανησυχίες, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα τις ξεπεράσουμε και γι' αυτό τον λόγο λέω ότι το 2020 θα είναι ένα έτος πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα και μπαίνουμε με την είσοδο του 2020, και ας μην το ξεχνούμε αυτό, μπαίνουμε σε μια νέα δεκαετία και αφήνουμε πίσω μια δεκαετία της κρίσης, μια δεκαετία της ανασφάλειας, μια δεκαετία που μείωσε πολύ τα εισοδήματα των ελληνικών σπιτικών, μια δεκαετία που έφερε στις γειτονιές μας ένα διαφορετικό κλίμα, στέρισε το χαμόγελο από τα σπιτικά μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σταθούμε όρθιοι, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, με επιχειρήματα, με ξεκάθαρες κουβέντες. Αυτό έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Είπε ξεκάθαρες κουβέντες στον ελληνικό λαό. Αυτό κάνουμε και μετεκλογικά. Ψηφίσαμε φορολογικούς νόμους, μειώνουμε φόρους, φέρνουμε επενδύσεις, ξεκαθαρίζουμε, μειώνουμε τη γραφειοκρατία, φέρνουμε αναπτυξιακό νόμο, μειώνουμε τη γραφειοκρατία, ψηφίσαμε το επιτελικό κράτος. Πάμε σε άλλη λογική όσον αφορά το ασφαλιστικό που ενδιαφέρει οι συνταξιούχοι, μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα δούνε στο εκαθαριστικό τους περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί μειώσαμε από 22 σε 9% την παρακράτηση του φόρου. Άρα λοιπόν θα έχουμε στην κακιά στήλη που είναι οι κρατήσεις, λιγότερες κρατήσεις, άρα περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, και εδώ πρέπει να σταθούμε και είναι το σημαντικό, είναι να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και επειδή εκλέγομαι σε μια περιοχή στα νότιο τομέα της Β' Αθηνών, θέλουμε οι περιοχές μας, θέλουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Περιμένουμε την επένδυση του ελληνικού, περιμένουμε να ενισχυθούν οι μικρές, οι μεσαίες, οι μεγάλες επιχειρήσεις, να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, πράγμα το οποίο το έχουμε προχωρήσει και το έχουμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό. Περιμένουμε και κάνει μια σημαντική προσπάθεια και ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης Οβρούτσης, και περιμένουμε και το νέο ασφαλιστικό νόμο να δούμε και εκεί περισσότερες λεπτομέρειες και να είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε αναλυτικά και συγκεκριμένα, γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει γενικόλογα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει το 2020 να είμαστε αισιόδοξοι, να κοιταζόμαστε στα μάτια και να λέμε ξεκάθαρες και σταράτες κουβέντες. Κύριε Σπανάκη, όπως τα λέτε έτσι σε μία σειρά ακούγονται πολύ ωραία, αλλά για τα περισσότερα από τα σημεία τα οποία αναφέρατε υπάρχει και η αντίστοιχη κριτική, και όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από πολλούς έμπειρους αναλυτές. Επειδή αναφερθήκατε σε πολλά, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο μία κρίσιμη κατάσταση, έχουν ζεστάνει τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου και έχουμε τώρα μέσα και μία κινητοποίηση γύρω από το θέμα του Ιράν. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε θέσεις μάχης. Πιστεύετε ότι επειδή εμείς είμαστε ένας στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων και όπως λένε κυβερνητικές πηγές για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, γινόμαστε και στενότεροι σύμμαχοι. Και παράλληλα βέβαια είμαστε και στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν ανησυχίες για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μας? Καταρχήν εμείς ως Ελλάδα τι θέλουμε? Θέλουμε σταθερότητα στην περιοχή και θέλουμε αποκλιμάκωση της κατάστασης. Είναι αυτά τα δύο πράγματα τα οποία ζητάμε και νομίζω ότι τα θέλει ο κάθε λογικός πολίτης της ευρύτερης περιοχής. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο εμείς παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις και βαδίζουμε, και προσωπικά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Οδένδιας, κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά στο Υπουργείο που βρίσκεται. Βαδίζουμε σε αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου να έρθει μια σταθερότητα και αποκλιμάκωση της κατάστασης που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ανησυχώ. Και γίνονται βήματα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Από ό,τι καταλαβαίνω, σημαντικά, πρόκειται να γίνει κάποια πενταμερής. Σημαντικά. Από την ορίζω θα γίνει και συνάντηση όσον αφορά το άκυρο μνημόνιο που δεν παράγει ένομα αποτελέσματα μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης. Θα γίνει μια συνάντηση που θα συμμετέχει η Ελλάδα, τα οποία εμπλέκονται. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο σχολιάζεται πάρα πολύ, ότι ο EastMed από τη μία πλευρά μας λέει η κυβέρνηση ότι είναι μια ασπίδα για τη χώρα, γιατί αναβαθμίζει τον ενεργειακό της ρόλο. Οπότε αυτό λειτουργεί αποκλειστικά θετικά για τη χώρα μας. Απ' την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι εντείνει και την τουρκική προκλητικότητα. Τελικά είναι ασπίδα ή πηγή κινδύνου? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί όλες οι μεγάλες δυνάμεις όσον αφορά για τον συγκεκριμένο αγωγό, και η Ευρωπαϊκή και η Ευρώπη και η Αμερική, και νομίζω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι προχώρησε η χώρα μας σε αυτήν τη συνεργασία
με το Ισραήλ και με την Κύπρο, προκειμένου να προχωρήσει αυτός ο αγωγός που τον έχει ανάγκη η Ευρώπη. Mm-hmm. Που τον έχει ανάγκη η Ευρώπη. Αυτό να μην ξεχνάμε. Πάμε σε μια αναβάθμιση ενεργειακή της Ευρώπης με τον αγωγό αυτόν. Ενδιαφέρον. Τώρα, να πιστέψουμε λίγο εντός συνόρων, γιατί είναι και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο παίζει πάρα πολύ και είναι και πηγή αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση. Είναι αυτή η νοματολογία, τα σενάρια που υπάρχουν για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διαβάσαμε στη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ότι ζητάει να επιταχυνθεί η διαδικασία για το καλό της χώρας. Κοιτάξτε, να δείτε, αν ήθελε ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει για το καλό της χώρας, δεν θα έριχνε κυβέρνηση με την ευκαιρία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας και να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη εκείνη που ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει ρίξει ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά και με ευκαιρία την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης λύθηκε αυτό το θέμα. Έχουμε ξεχωρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να πέσει κυβέρνηση όσον αφορά την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Πλέον όποια σχόλια και αν υπάρχουν προσεγγίζουν τα όρια του κουτσομπολιού και εδώ θα ήθελα να επισημάνω και να τονίσω, ότι είναι σημαντική και η στάση του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, που δεν συμμετέχει σε αυτήν τη συζήτηση και στην ονοματολογία. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου έχει την δυνατότητα να κάνει την πρότασή του, θα περιμένουμε και θα προχωρήσει το ελληνικό κοινοβούλιο στην ψήφιση του επόμενου Προέδρου, επιλογή και ψήφιση του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα, να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα, η απάντηση είναι μία. Ό,τι και να λέει ο κύριος Τσίπρας, ό,τι και να λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση θα προχωρήσει το έργο τους. Από εκεί πέρα το καταλαβαίνω ότι βγαίνει σε Κυριακάντικα Φύλλα και κάνει τις δηλώσεις του. Γιατί απευθύνεται στο κοινό του. Έχει πρόβλημα εσωτερικό και προσπαθεί να συσπυρώσει το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ και να έχει μείνει. Αλλά προσπαθεί να το συσπυρώσει. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε όχι μόνο στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμαστε στην κάθε Ελληνίδα και στον κάθε Έλληνα. Και λέμε ότι εμείς πήραμε μια λαϊκή εντολή στις 7 Ιουλίου συγκεκριμένη, θα προχωρήσουμε κανονικά. Από εκεί και πέρα, στο ποιο πρόσωπο, στο πότε, είμαστε ξεκάθαροι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει το όνομα του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Είσαστε ξεκάθαρος. Κύριε Σπανάκη, σε αυτό το σημείο. Εγώ θέλω να σας πω ότι και να κλείσουμε με αυτό, δεν μπορούμε να παίζουμε με τους θεσμούς. Δεν μπορούμε να παίζουμε, δεν έχουμε το δικαίωμα να παίζουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες με τους θεσμούς. Και ιδιαίτερα με το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη συζήτηση πίσω. Άλλη είναι η συζήτηση. Η συζήτηση είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε το οικονομικό κλίμα. Και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα. Βλέπετε ότι δημιουργούμε και εμείς προϋποθέσεις. Δίνουμε τη δυνατότητα στους οφειλέτες. Προσπαθούμε να παίρνουμε τον παλμό της κοινωνίας και της αγοράς. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και αν θέλετε, δεν είμαι από αυτούς τους βουλευτές που τα λένε όλα ότι είναι μέλι γάλα. Αλλά λέω ότι έχουμε μια ανηφοριά. Θα την περάσουμε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Βέβαια, να σημειώσω μόνο ότι η βελτίωση των οικονομικών δικτών στην ελληνική οικονομία γίνεται από την έξοδο το μνημόνιο και μετά. Δηλαδή και πριν και μετά τις εκλογές. Να σας πω κάτι. Να δούμε και το χρηματιστήριο. Να δούμε και το ομόλογο, να δούμε και τα έντοκα γραμμάτια. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια εικόνα ότι η Ελλάδα γίνεται μια αξιόπιστη χώρα και έρχεται στο λεξιλόγιο μας η λέξη εμπιστοσύνη της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός πάει τώρα στην Αμερική, θα συναντηθεί και με επενδυτές. Στα τέλη του μήνα θα πάει και στη Γαλλία, θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο Μακρόν και υπάρχει και συνέχεια. Και κλείνουμε με αυτό, έτσι. Έχουμε έναν πολιτικό, παύλα, επενδυτικό μαραθώνιο για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον των παιδιών μας. Κύριε Σπανάκη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε και τώρα πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον καλό συνάδελφο Θανάση Κύρια. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, Κωνσταντίνε. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στα διόδια Αφιδνών. Όπως είπαμε και πιο πριν, είναι μετακινήσει, δηλαδή πάνε πάνω κάτω τα αυτοκίνητα τόσο της Νέας Οδού όσο και της Τροχέας αλλά και των πυροσβεστικών οχημάτων. Όπως τα βλέπουμε, Θανάση, και στα πλάνα μας και την πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα είναι έτοιμα.
είναι έτοιμα, εάν προκύψει κάτι, να επέμβουν. Πιο πριν υπήρχε ένα αυτοκίνητο που προφανώς δεν υπάκουσε τις εντολές της τροχέας. Οι έλεγχοι εδώ είναι αυστηροί, το έβαλαν στην άκρη. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ πέρα στο πλαϊνό κομμάτι του δρόμου. Ένα από αυτά που έχει επισημάνει η τροχέα είναι για τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, όπου είδαμε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τους οδηγούς των οχημάτων να έχουν καταλάβει εντός ή χωρίς ουσιαστικά την λωρίδα έκτακτης ανάγκης και το ασθενοφόρο να μην μπορεί να μετακινηθεί. Είναι κάτι το οποίο όλοι οι οδηγοί πρέπει να προσέξουμε. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να αφήνουμε ανθρώπους να κινδυνεύουν. Όσον αφορά για τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως αναφερθήκαμε πιο πριν, στο νομό Μαγνησίας το έχει στρώσει από το πρωί. Η περιφέρεια της Θεσσαλίας εκεί δίνει αγώνα για να κρατήσει τον δρόμο ανοιχτό από τη Μακρινίτσα μέχρι την Πορταριά. Είναι έντονη η χιονόπτωση, έχει διαθέσει ήδη 12 χιονιστικά οχήματα, ενώ έχει άλλα 30 σε ενδεχόμενο, εάν χρειαστούν να χρησιμοποιηθούν και αυτά. Προβλήματα είχαμε και στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, όπου οχήματα, Κωνσταντίνε, χωρίς να έχουν αντιολιστικές αλυσίδες, λογικό ήταν να κινητοποιηθούν και εκεί παρενέβη ο κρατικός μηχανισμός, άνοιξαν τους δρόμους και μεταφέρθηκαν ασφαλώς στα Καλάβρητα. Όπως υπήρχε και μηχανική βλάβη σε τουριστικό λεωφορείο, το οποίο η πυροσβεστική επενέβη και οι άνθρωποι που ήταν στο λεωφορείο, οι επιβάτες, επέστρεψαν και αυτοί στα Καλάβρητα. Όσον αφορά για την στερεά Ελλάδα, στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού υπήρχε περισσότερη προνοητικότητα, καθώς όταν είδαμε από το πρωί η υπεύθυνη του κέντρου ότι είναι αυξημένη η κίνηση και η ροή, κάπου το μεσημέρι σταμάτησαν την άνοδο, οπότε να υπήρχε δυνατότητα της καθόδου χωρίς να υπάρχει κάποια εμπλοκή στο οδικό δίκτυο. Θανάση, μένεις εκεί. Ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι. Προς το παρόν σε ευχαριστούμε. Έχουμε προσάραξη πλοίου στη Σκιάθο. Ο Γιώργος Κοτούλας βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Συναγερμός σήμανε στο θάλασμο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος, όταν λόγω των ισχυρών ανέμων το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Προτεύς, το οποίο εκτέλεσε το προγραμματισμένο του δρομολόγιο από Βόλο προς Βόρειες Σποράδες, προσάραξε στην νησίδα Δασκαλονίση έξω από τη Σκιάθο. Στο πλοίο επιβαίνουν 48 επιβάτες και 26 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιβάτες και πλήρωμα είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Ενώ στο σημείο σπέβδει ιδιωτικό τουριστικό σκάφος προκειμένου να παραλάβει όλους τους επιβάτες. Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Τώρα, το 2020 είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία, κατά την οποία η κυβέρνηση καλείται να επιτύχει τους πολύ υψηλούς στόχους που η ίδια έχει θέσει και παράλληλα αυτό να γίνει χωρίς να υποφέρουν οι φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι. Πολιτική κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά την παραδοχή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν υπάρχουν πια λεφτά για 13η σύνταξη. Τους χειρότερους φόβους των συνταξιούχων επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, που παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για 13η σύνταξη. Η κατάργηση του μόνιμου μέτρου από τη Νέα Δημοκρατία έρχεται ως κεραυνός για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς ειδικά για όσους είχαν χαμηλές συντάξεις, είναι σαν να τους κόβουν μια ολόκληρη σύνταξη. 13η σύνταξη δεν έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούμε να δώσουμε κι εμείς. Ο λόγος είναι ότι τα λεφτά για την 13η σύνταξη δεν υπάρχουν. Συγγνώμη, όμως υπάρχει μία δαπάνη στον προϋπολογισμό της τάξης των 900 εκατομμύρια. Τα 900 εκατομμύρια δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι ένα επίδομα. Πώς θα σύνταξη, η μία σύνταξη το μήνα είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Mm-hmm. Άρα όταν λέμε 900 εκατομμύρια, δεν είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Εξέλιξη που έρχεται μετά τους πανηγυρισμούς του Υπουργείου Εργασίας ότι το νέο ασφαλιστικό που αναμένεται να κατατεθεί στις 15 του μήνα περιλαμβάνει και αυξήσεις στις συντάξεις. Όταν όμως κόβεις μια ολόκληρη σύνταξη, η αύξηση του 3 με 5% δύσκολα θα κάνει τους συνταξιούχους να πανηγυρίσουν. Οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης έφεραν την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κοινική ομολογία του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την οριστική κατάργηση της 13ης σύνταξης και τον κατώτατο μισθό δείχνει την ακραία μεροληψία της κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέρ των λίγων και κατά των πολλών. Είναι πλέον σαφές πως η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιστροφή στις μνημονιακές πολιτικές ακόμα και χωρίς μνημόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί σύντομα σε αδιέξοδο από την αντικοινωνική πολιτική που ασκεί. Ακόμα και αν στο τέλος αποδώσουν, οι μεγάλες αλλαγές σε φορολογία και ασφαλιστικό που έχει προωθήσει η κυβέρνηση έχουν φέρει μεγάλες ανησυχίες σε χιλιάδες ασφαλισμένους. Όλα αυτά καθώς έχει ξεκινήσει μια πολύ κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία. Το 2020
κυβέρνηση έχει θέσει στο μέτωπο της οικονομίας δύο μεγάλους στόχους. Ο πρώτος είναι η αλλαγή χρήσης των κερδών από τα ομόλογα και η κατεύθυνσή τους σε επενδύσεις. Και ο δεύτερος είναι η μείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2021 και μετά. Μια σειρά από ορόσημα αναμένεται να αποκαλύψουν την επιτυχία ή μη του κυβερνητικού σχεδιασμού. Στις 20 Ιανουαρίου αναμένεται κλιμάκιο θεσμών στην Αθήνα για την πέμπτη αξιολόγηση. Στις Βρυξέλλες θα συνεδριάσει κρίσιμο Eurogroup. Στις 17 Φεβρουαρίου είναι το επόμενο Eurogroup και στις 24 η Fitch ανοίγει τον κύκλο των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας ελληνικής οικονομίας. Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι τα ελληνικά ομόλογα να αποκτήσουν επενδυτική βαθμίδα μέσα στο έτος. Στο τέλος του Φεβρουαρίου στις 27 αναμένεται η δημοσίευση της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας από την Κομισιόν, η οποία θα συνοδεύεται και από ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Από το τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τις αρχές Μαρτίου, Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ολοκληρώνουν την αλλαγή της τεχνικής επεξεργασίας, την οποία τους ανέθεσε το Eurogroup αναφορικά με την αλλαγή χρήσης των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα. Μέχρι τις 6 Μαρτίου θα γίνουν και οι πρώτες ανακοινώσεις Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας το 2019, θεωρείται κρίσιμη υπέρβαση ή μη της εκτίμησης του Υπουργείου Οικονομικών για ανάπτυξη 2%. Στις 16 Μαρτίου ακολουθεί το Eurogroup του μήνα και αν έχει προηγηθεί θετική έκθεση από τους θεσμούς, θεωρείται πολύ πιθανό να ληφθεί απόφαση ώστε μέρος των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα να πάει σε προσυμφωνημένες επενδύσεις. Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή για μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πράξη τα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά για υψηλή ανάπτυξη και σταθεροποίηση της αγοράς. Οι εξελίξεις τρέχουν και στην οικονομία. Το λέγαμε και πριν, το 2020 είναι μια κρίσιμη χρονιά και είναι πολλοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Αυτά και πολλά ακόμα θα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕ, Νίκο Κογιουμτσή. Κύριε Κογιουμτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά, εύχομαι. Καλή χρονιά. Λοιπόν, λέμε καλή χρονιά, περίοδος εορτών. Δούλεψε η αγορά? Θα έλεγα ότι η αγορά έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι φαίνεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έχουν αρνητικό πρόσημο σε σχέση με την περσινή εορταστική περίοδο και τα πολυκαταστήματα, οι πολυχώροι και οι αλυσίδες θα παραμείνουν στα ίδια σε σχέση με πέρσι. Αυτά τα δύο ουσιαστικά έχουμε ως προσλαμβάνουσες και ως ακούσματα και από την Αθήνα αλλά και από όλη τη χώρα. Και αυτό, κύριε Μαραβελίδη, είναι απόρρια και το έχουμε πει επανειλημμένα, της δυσκολίας στην οποία έχουν υπησέλθει τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις ύστερα από μια δεκαετή κρίση και όταν πια πλέον βρισκόμαστε στον αστερισμό των δόσεων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν 3 και 4 δόσεις στο τέλος του μήνα να δώσουν. 4,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας οφείλουν στην εφορία. Πάνω από 100 δις είναι τα ληξιπρόθεσμα στην εφορία. Υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες. Άρα καταλαβαίνετε, δεν περισσεύει σχεδόν τίποτα αυτή τη στιγμή για την αγορά. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας με την έννοια ότι οι οικονομικοί δείκτες πηγαίνουν καλά. Και όταν λέω οικονομικοί δείκτες, εννοούμε τα ομόλογα, το επιτόκιο των ομολόγων που δανειζόμαστε αυτή τη στιγμή, που είναι εισάξιο ουσιαστικά με τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία και Γερμανία. Αυτό βέβαια θέλει κάποια χρόνια ή σε κάποια περίπτωση κάποιο διάστημα για να περάσει και να μεταφραστεί και σε περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του μέσου καταναλωτή. Ακριβώς. Και οι όποιες μειώσεις ουσιαστικά στη φορολογία που θα τις δούμε μέσα στο 2020, θα τις αισθανθούμε στην τσέπη μας μετά τον Ιούλιο του 2020. Άρα αυτή η θετικότητα ακόμα δεν εισπράττει στις ταμιακές μας μηχανές. Αυτό το βλέπουμε. Ευελπιστούμε ότι το 2020 θα είναι μια καλή σχετικά χρονιά σε σχέση με το 2019. Είμαστε φύση αισιόδοξα όντως εμείς οι έμποροι και οι επιχειρηματίες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει τάχιστα να πάνε μπροστά οι μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη μείωση της αδιαφάνειας, στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Για να πιάσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης το 2,8 είναι λίγο δύσκολο με ένα 3,5% πλεώνασμα. Καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτό το πλεώνασμα. Με τις τράπεζες κλειστές που θα πρέπει να ανοίξουν και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή φως τουλάχιστον από το τραπεζικό σύστημα για να μπορεί να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση ουσιαστικά ξένων επενδύσεων. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, αλλά θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε και το θέμα των εκπτώσεων. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί από το δελτίο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι όπου και να γυρίσεις, κάθε δύο μήνες έχουμε και εκπτώσεις.
Βοηθάει πραγματικά αυτό την αγορά? Όχι, δεν βοηθάει την αγορά. Δημιουργεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και έχουμε πει ότι θα πρέπει οι ενδιάμεσες εκπτώσεις να καταργηθούν. Δεν βλέπω όμως πολιτική βούληση και πολιτική διάθεση εκ μέρους της κυβέρνησης να πάει στην κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Εμείς το έχουμε ζητήσει σαν ΕΣΕ, σαν επιμελητία, σαν εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος, να υπάρχουν οι δύο βασικές εκπτωτικές περίοδοι του Ιανουαρίου και του Ιουλίου. Και μάλιστα τώρα του Ιανουαρίου ξεκινάνε οι εκπτώσεις στις 13 την επόμενη Δευτέρα. Εκεί θα υπάρχουν γενναίες εκπτώσεις, πραγματικά μπορεί να φτάνουν μέχρι και 80%, γιατί θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο κάθε έμπορος και κάθε επιχειρηματίας να φτάσει σε αυτά τα ποσοστά, γιατί είναι τέλος περίοδου και θα μπορεί ουσιαστικά να εκποιήσει τα όποια εμπορεύματα του έχουν απομείνει στη χειμερινή περίοδο και αντίστοιχα στην καλοκαιρινή περίοδο. Το επαναλάβω εγώ, όταν έχεις συνέχεια εκπτώσεις, δεν έχεις ποτέ εκπτώσεις. Κύριε Κογιουμτσή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Ήταν πολύ χρήσιμη. Καλό βράδυ. Τώρα, τραγωδία είχαμε στην Κηφισιά όταν δύο ξαδέρφια 22 και 21 ετών βρήκαν φρικτό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη Δήμητρα Βυθοπούλου να μας πει όλο το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δύο ξαδέρφια, όπως είπες πολύ σωστά, ηλικίας 20 και 21 ετών αντίστοιχα, βρήκαν φρικτό θάνατο στην άσφαλτο στην οδό Γεωργίου Λύρα 19 στην Κηφισιά λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ. Ο οδηγός του μοιραίου οχήματος όπου επέβαιναν τα δύο νεαρά παιδιά, κινούμενος από τη Νέα Ερυθρέα προς τη Λυκόβρηση, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα στο οποίο επέβαιναν άλλοι 4 άνθρωποι. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών, όπως βλέπουμε και στις εικόνες. Μάχη δίνουν οι γιατροί του ΚΑΤ για να κρατήσουν στη ζωή το φίλο των νεαρών παιδιών, ενώ ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από το τρομερό τροχαίο δυστύχημα. Από το άλλο όχημα, να πούμε ότι όλοι οι επιβάτες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους, καθώς έχουν τραυματιστεί ελαφρά και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, Κωνσταντίνε. Ακόμα δύο άδικοι θάνατοι. Δήμητρα Βυθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στην Αυστραλία, όπου έχει απανθρακωθεί η επιφάνεια που αντιστοιχεί σε έκταση διπλάσια από εκείνη του Βελγίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα τουριστικά καταλήμματα σε παράκτιες κοινότητες της Αυστραλίας, η οποία ζει τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που μένονται εδώ και εβδομάδες, ενώ νέες εστίες δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά. Τρομακτικές οι εικόνες από την Αυστραλία. Εμείς τώρα πάμε να συνδεθούμε για ακόμα μια φορά με τον καλό συνάδελφο Θανάση Κύρια, που βρίσκεται στην Εθνική Οδό. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, Κωνσταντίνε. Δυστυχώς παληθεύονται και οι μετεωρολόγοι πάλι ότι θα έχει μεγαλύτερη βροχόπτωση αυτή τη στιγμή εδώ στα διόδια των Αυθυνών. Το ίδιο και οι άνεμοι, οι οποίοι είναι θυελώδεις, γίνονται θυελώδεις σιγά σιγά. Να επισημάνουμε και πάλι για τους οδηγούς οι οποίοι πρόκειται να κάνουν κάποιο ταξίδι μέσα στη νύχτα, που αναμένεται ουσιαστικά να έρθει το πιο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του ηφαιστείωνα. Αν μπορούν να το αναβάλουν, θα ήταν ευχής έργων. Ιδάλλως να προμηθευτούν τις αντιολισθητικές τους αλυσίδες, όπως και να προσέξουν τα ελαστικά τους. Οι εταιρείες έχουν προβλέψει ότι είναι δυνατόν να μην κλείσουν οι δρόμοι, θα είναι σε επαγρύπνηση. Απλά για τους ίδιους οδηγούς καλύτερο ήταν, αν μπορούν να το αποφύγουν, την οποιαδήποτε μετακίνηση, θα ήταν καλό, θα ήταν ευχής έργων. Θανάση Κύρια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε βλέπω και κρυώνω. Καλή επιστροφή. Τώρα, κλείνοντας, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και απόψε για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.